Η ανακοίνωση των ονομάτων που θα μετέχουν ως υποψήφοι του κόμματος Δράσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική με το σύνθημα «Είμαστε πολίτες και όχι πελάτες» πραγματοποιήθηκε σήμερα. Οι υποψήφοι εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους έλαβαν την απόφαση να μπουν στην εκλογική μάχη και να θέσουν υποψηφιότητα με το συγκεκριμένο κόμμα. Ήρθε η ώρα ότι κάποιος πρέπει να πει ότι φτάνει πια, όπως λέει και ο Μάνος, γιατί δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τις τύχες τις δικές μας, του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει την ανάπτυξη αυτή τη χώρα, να τον αφήνουμε στα χέρια ανειδίκευτων ανθρώπων. Το πολιτικό επιχείρημα της δράσης είναι ότι πρέπει να σχηματιστεί ένας χώρος λογικής και συνένεσης. Θέλουμε να είμαστε η δύναμη της λογικής στην επόμενη Βουλή. Κατεβαίνω υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό της δράσης, πιστεύοντας το νοικοκύρεμα του κράτους. Είμαστε πολίτες, όπως είναι το κεντρικό σύστημα, και όχι πελάτες. Η δράση κατεβαίνει στις εκλογές διότι θέλει να αποτελέσει τη φωνή της λογικής απέναντι στο θυμό και την οργή που υπάρχει αυτή τη στιγμή από πάρα πολλές άλλες παρατάξεις, απέναντι στην έλλειψη λογικής και τον παραλογισμό που υπάρχει από άλλους φορείς. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας και τον τρόπο εξυγίανσής τους, οι υποψήφοι της δράσης ανέφεραν μερικές σημαντικές θέσεις του κόμματος, δηλώνοντας πως η μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους κομματικούς σχηματισμούς είναι πως οι προτάσεις τους είναι πρακτικές και άμεσα υλοποιήσιμες. Πρωταρχικός στόχος είναι να εξαφανιστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα φέτος. Είναι και δέσμευσή μας, αλλά και η πραγματικότητα επιβάλλει η χώρα μας να μην έχει δημοσιονομικό έλλειμμα, που σημαίνει να δαπανούμε μόνο τα χρήματα που εισπράττουμε. Παράλληλα, χρειαζόμαστε ένα κράτος που θα εξυπηρετεί τον πολίτη, που θα είναι λιτό. Θα πρέπει να περιοριστούν οι δαπάνες. Η φορολογία έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Η δράση λοιπόν προτείνει μείωση της φορολογίας. Προτείνουμε απαλυφή των εισφορών, των εργαζομένων και των εργοδοτών. Προτείνουμε να εξαφανιστούν οι φόροι στα ακίνητα πέρα από τους φόρους στην υπεραξία των ακινήτων κατά τη μεταβίβαση. Η δράση προτείνει μέτρα τα οποία είναι άμεσα εφαρμόσιμα και πρακτικά. Δεν είναι το θέμα δεξιός-αριστερός. Το θέμα είναι κρατιστής ή μη κρατιστής. Εμείς λοιπόν είμαστε οι μη κρατιστές, είμαστε οι φιλελεύθεροι. Ανάμεσα στις θέσεις του κόμματος είναι επίσης η απαλλαγή της χώρας από το βάρος ζημιογόνων εταιριών και η συρρήκνωση του κράτους, όπως και η θεμελίωση κατώτατης βασικής σύνταξης για όλους. Σε υπηρεσίες που το κράτος αποδεδειγμένα δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του, πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να φύγουν από το κράτος. Μία από τις βασικές μας προτάσεις είναι η καθιέρωση βασικής εθνικής σύνταξης για όλους τους Έλληνες πολίτες από την ηλικία των 67 ετών στα 700 ευρώ το μήνα. Αυτό επιτυγχάνεται με το ποσό που ήδη δαπανά το κράτος για τις συντάξεις, να δώσουμε δηλαδή σύνταξη 700 ευρώ και στην οικοκυρά και στον άνεργο και στον οποιοδήποτε πολίτη. Στον αγρότη, με αυτή μας την πρόταση αυξάνουμε τη σύνταξη στο 80% των Ελλήνων πολιτών. Οι άνθρωποι που θα είναι υποψήφοι με τη δράση, το κόμμα που ίδρυσε και προεδρεύει ο κ. Στέφανος Μάνος, είναι στην Α Θεσσαλονίκης Απικιάν Ζανό, Κατρανίτσας Διονύσης, Παλακίδας Λευτέρης, Ασμενιάδου Φωτεινή και Γεωργιάδης Γιάννης. Στο επικρατείας ο κύριος Καλογύρο Ορέστης, στη Β' Θεσσαλονίκης ο κύριος Μπαμπατζάνης Σωτήρης και στη Χαλκιδική υποψήφιος θα είναι ο κύριος Καζάκης Θανάσης.